χάτος που ήθελε να φάει έναν κόκορα. Ένας γάτος έπιασε κάποτε ένα κόκορα και ετοιμάστηκε να τον φάει όταν άκουσε τον κόκορα να τον παρακαλάει «Στάσου μια στιγμή, σκέψου ότι θα αποδώσεις λόγο στα αφεντικά μας αν δουν ότι λείπω και όταν καταλάβουν ότι με έφαγες σίγουρα θα σε τιμωρήσουν σκληρά». Ο γάτος λοιπόν έψαξε να βρει τι θα πει στα αφεντικά του που πράγματι θα αναζητούσαν τον κόκορα και σίγουρα δεν θα τους άρεσε η ιδέα του ότι τον έφαγε. Σκέφτηκε στα γρήγορα όμως κάτι που του φάνηκε καλή δικαιολογία και είπε «Α, μην νοιάζεσαι, θα τους πω ότι έπρεπε να σε τιμωρήσω γιατί είσαι κακός». «Μπα, και γιατί με θεωρείς κακό?» αναρωτήθηκε ο κόκορας. «Γιατί κάθε νύχτα κοκορίζεις και χαλάς τον ύπνο όλων μας. Πριν καν ξημερώσει, μας ξυπνά συνεχώς. Να γιατί». Ο κόκορας όμως απολογήθηκε «Μα για το καλό σας το κάνω, για να ξυπνάτε την ώρα που πρέπει και να πηγαίνετε στις δουλειές σας. Και ειδικά οι άνθρωποι έτσι γλιτώνουν από την τεμπελιά, που είναι πάρα πολύ βλαβερό πράγμα». Ο αγριόγατος εκνευρίστηκε και σκέφτηκε να τον καταβροχθεί σε εκείνη τη στιγμή, αλλά μιας και ήθελε πολύ να βρει μια δικαιολογία για να τον φάει, του είπε «Αλλά εκτός από αυτό, έχεις και πάρα πολλές γυναίκες, γι' αυτό σε καταδικάζω σε θάνατο». Και αμέσως ετοιμάστηκε να φάει τον κόκορα, αλλά εκείνος ανταπάντησε έξυπνα «Μα και αυτό το κάνω για το καλό των ανθρώπων, για να αποκτούν τα αφεντικά μου πάρα πολλά αυγά». Ο αγριόγατος σκέφτηκε ότι θα καταφέρει να τον νικήσει με την εξυπνάδα του και του είπε «Όμως δεν διστάζεις να έχεις ως γυναίκες ακόμη και τις αδελφές σου. Σε αυτό τι έχεις να πεις? Είδες γιατί σε καταδικάζω σε θάνατο?» Αλλά ο κόκορας πάλι είχε μια απάντηση «Μα και αυτό υποφελία των ιδιοκτητών μου το κάνω, για να τους κάνω και πολλά πολλά κλωσοπουλάκια». Και τότε ο γάτος δεν κρατήθηκε άλλο και του είπε «Ε λοιπόν πετινέ, όλο δικαιολογίες βλέπω κατεβάζεις, μα αυτό δεν θα σε σώσει, είσαι ένοχος το δίχως άλλο, γι' αυτό σε καταδικάζω να πεθάνεις. Τέρμα τα λόγια, θα σε φάω». Συμπέρασμα. Οι πονηροί άνθρωποι που ψάχνουν μια πρόφαση για να διαπράξουν κάτι που ξέρουν ότι είναι λάθος, φτάνουν στο σημείο να πλάθουν ακόμα και παράλογες κατηγορίες.